Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να απαντήσω στο μέγα ψέμα των ημερών, επαναλαμβάνω, στο μέγα ψέμα των ημερών, ότι είμαι κάτοχος 37 ακινήτων, σπιτιών, σταχυολόγησα και μερικά πολύ ωραία tweets. Πώς κρατάω τα κλειδιά των 40 τόσο σπιτιών, είναι ερώτημα. Για όσους δεν έχουν δει τους κλειδοκράτορες, αποτελεί ένα θεατρικό έργο πραγματικά εξαιρετικό και επίκαιρο. Υπήρχε και ένα πιο σκληρό tweet. Ο Σταθάκης τα ξεχνάει όλα εκτός από το Αλσχάιμερ. Αυτό το βρήκα λίγο πιο σκληρό. Αλλά δεν θα προσπαθούσα να αποκαταστήσω την αλήθεια εάν η Νέα Δημοκρατία δεν οικειοποιεί το αυτό το μέγα ψέμα και να το πολιτικοποιήσει. Και το επαναλαμβάνω. Είναι γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογραφικές λειτουργίες δεν διασταυρώνουν στοιχεία. Παίρνουν μια πληροφορία και την αναπαράγουν όπως είναι. Σήμερα όμως καλούμε να διορθώσω αυτό το μέγα ψέμα καταθέτοντας τα στοιχεία στη Βουλή. Είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά οφείλω να το πράξω χάρη της αποκατάστασης στοιχειοδός της αλήθειας. Ο Γιώργος Σταθάκης, έχω 4 ακίνητα. Είχα και τόσα έχω. 3 από κληρονομιά, οι χανιώτες φίλοι μου τα ξέρουν. Ένα διαμέρισμα, ένα μαγαζί και ένα εξοχικό. Και ένα διαμέρισμα στην Αθήνα 50-50 με τη σύζυγο. 4. Τα 4 είναι 4. Δεν είναι ούτε 34, ούτε 44, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τα καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής. Η σύζυγός μου έχει 30 τόσα αγροτεμάχια κληρονομιά στα δικαστήρια. Στην ορεινή, δεν ξέρω και τις περιοχές, ορεινή Κορινθία και ορεινή Αρκαδία. Έχω όλη τη λίστα. Αυτά τα αγροτεμάχια που είναι στα δικαστήρια από το 2004 μέχρι σήμερα έγιναν ακίνητα κατά το μέγα ψέμα και έγιναν και σπίτια. Επιτρέψτε μου, θα τα καταθέσω στη Βουλή, να σας διαβάσω, σε αυτά έχει μερίδιο 3%, να σας διαβάσω τον έμφυα που πληρώνουμε για αυτά τα 37 ακίνητα. Παύλα αγροτεμάχια. Αρχίζω από το τέλος. 0,34 λεπτά. 0,28 λεπτά. 0,30 λεπτά. 0,11 λεπτά. 0,27. 0,33. 1,92. 0,08. 0,22. 0,26. 0,02. 0,26, 1,26, 0,66, 0,19, 0,05, 0,29, 0,54, 0,27, 2,04, 0,10, 0,18. Σας κουράζω? Όχι. Μπορώ να συνεχίσω. Πάρτε τον έμφυα, σας παρακαλώ, τη συζύγου. Φαντάζομαι αύριο την κεντρική είδηση στο δελτίο των μέγα γεγονότων. 37 ευρώ είναι ο έμφυα για τα 37 ακίνητα του Σταθάκη. Αυτά δεν τα δήλωσα το 12, τη δεύτερη κατηγορία. Πρώτον, διότι δεν ήξερα αν θα τα δηλώσω, αν έπρεπε να τα δηλώσω, θα στα δικαστήρια είναι άσχετα. Τα δήλωσα το 13, το 14 και στη συμπληρωματική δήλωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επαναλαμβάνω, δεν θα τη διόρθωνα, ούτε θα έμπαινα στον κόπο να διορθώσω αυτή την απρέπεια, το μεγάλο ψεύδος, εάν δεν το οικειοποιείτο η Νέα Δημοκρατία και να κάνει μια επίθεση εναντίον μας περί ηθικής και αριστεράς. Μπορεί να μας κατηγορήσει ό,τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν ψάξει πάντες τα πάντα για αυτό το περίεργο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τους πολιτικούς, τη γενιά του, τα στελέχη του, τους ανθρώπους του. Δεν έχουν βρει τίποτα. Το παραμικρό
ξεγάδι. Και αν κρατιούνται από τόσο λυσαλές επιθέσεις σε έναν άνθρωπο, σε μένα, έχω δεχτεί δόξα το Θεό πόλη και είναι ο τέταρτος γύρος τώρα, τους διαβεβαιώνω για πολλωστή φορά ότι ανήκω σε ευκατάστατη οικογένεια, ότι δραστηριοποιείται στην ναυτιλία 80 χρόνια, ότι είναι μια οικογένεια που την ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει διαδοχικές δηλώσεις και για την οικογένειά μου και για εμένα, και ντρέπομαι πραγματικά που διολυσταίνουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία σε ένα δρόμο να πολιτικοποιήσουν ή να αναζητήσουν θέματα ηθικής σε ένα χώρο ο οποίος, σε ένα πρόσωπο, σε ένα χώρο, σε μια διαδικασία η οποία είναι εξόφθαλμα καθαρή. Σας άκουσα, κύριε Βρούτση, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Θα απαντήσετε όσο θέλετε, θα απαντήσετε. Μην διακόπτετε. Παρακαλώ. Θα απαντήσετε τόσο θέλετε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Επιστρέφω στο θέμα της ημερήσιας. Κύριε Σταθάκη, συνεχίστε. Και όσο θέλετε μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο για αυτό το θέμα. Συνεχίστε, όχι διάλογος τώρα. Η συμβουλή μου είναι όμως απλή και σαφής. Πρέπει να προστατέψετε εσείς τον πολιτικό βίο από τέτοιου τύπου λαθροχειρίες, ψέματα και κανιβαλισμούς που δεν έχουν καμία υπόσταση. Επανέρχομαι στην προϋπολογισμό τώρα και στα θέματα που αφορούν τη στρατηγική την οποία έχει η κυβέρνηση υπό τις δεδομένες συνθήκες. Να επαναλάβω τον οδικό χάρτη με επικεφαλίδες. Η κυβέρνηση έχει χαράξει μια στρατηγική στο πλαίσιο της συμφωνίας και πέρα από τη συμφωνία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας καλούμαστε να ολοκληρώσουμε 3 κομβικά σημεία μέχρι τα Χριστούγεννα. Υπενθυμίζω να κλείσει ο κύκλος των 48 προαπαιτουμένων. Έκλεισε ο κύκλος των 48 προαπαιτουμένων. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ήρθε προηγούμενα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έγινε νωρίτερα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επιτυχώς, κατά τη γνώμη μας. Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται πετυχημένη είναι αυτονόητος και προφανής. Η διαδικασία είχε αποφασιστεί από ο τρόπος, η διαδικασία ήταν δεδομένη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνει την ανάγκη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Δεύτερον, γίνεται πρόσκληση για κάλυψη ή δυνατόν του μεγαλύτερου ποσού από ιδιώτες. Τρίτον, το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και το Δημόσιο παρεμβαίνει στο να συμπληρώσει αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο η συμφωνία προέβλεπε 25 δις, ότι η αποτύπωση που έγινε πριν από ένα μήνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν για 14 δις. Είναι απόλυτα θετικό ότι προσελκύστηκαν κεφάλαια που περιόρισαν τη δημόσια συμμετοχή στο 5,5 δις. Άρα κλείνει και το δεύτερο κομβικό σημείο. Το τρίτο κομβικό σημείο είναι η πρώτη αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία θα κλείσει εν ευθέτω χρόνο. Αυτή την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι συζητήσεις για αυτό. Το τέταρτο σημείο αυτού του κομβικού σημείου είναι ο προϋπολογισμός. Ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός. Ένας προϋπολογισμός συμβατός με τα δεδομένα και ο οποίος ενσωματώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αναδιανεμητικές μέρημνες της κυβέρνησής μας, την σταθερότητα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη δυνατότητα να μεγιστοποιηθεί ή δυνατόν αυτόν τον προϋπολογισμό η επίτευξη των ήπιων δημοσιονομικών στόχων τους οποίους έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους. Το έκτο σημείο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αφορά την ίδια τους στόχους όπως έχουν συμφωνηθεί για το 2015, 2016 και 2017. Και οφείλω να υπογραμμίσω εδώ ότι το γεγονός ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2015, μια χρονιά με τις γνωστές δυσκολίες, τίνει να κλείσει πολύ κάτω από το 1%,
Αν μη τι άλλο, υποδηλώνει μια επιτυχία της κυβέρνησης τόσο στον τρόπο που αντιμετώπισε τα capital controls και ήρε όλους τους περιορισμούς σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, το γεγονός δηλαδή ότι ο τουρισμός, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, η ναυτιλία και πολλοί άλλοι τομείς υπήρξαν μέτρα με τα οποία δεν παρεμποδίστηκε ομαλή λειτουργία τους. Και το δεύτερο θετικό πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η θετική ανταπόκριση της πραγματικής οικονομίας τουλάχιστον ορισμένων βασικών κλάδων. Η άνοδος δηλαδή της μεταποίησης κατά 4,5% το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Με αυτά τα δεδομένα και μια εξαιρετική χρονιά του τουρισμού, καταφέραμε να περιορίσουμε την ύφεση στο οριακό σημείο το οποίο σας ανέφερα. Το οποίο, αν μη τι άλλο, προδιαγράφει μια πιο εύκολη διαδικασία προκειμένου το 2016 να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε θετικό πρόσημο σε νωρίτερο σημείο από ό,τι αρχικά είχαμε υπολογίσει, δηλαδή αντί για το δεύτερο εξάμηνο να πάμε στο πρώτο. Επιτρέψτε μου να πω δύο σημεία για την ανάπτυξη, μιας και ο χρόνος μου τελειώνει. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει πετύχει τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων επενδυτικών από τα διαρθρωτικά ταμεία με το που κλείνει το παλιό πρόγραμμα και με την έναρξη του καινούριου. Δεύτερον, ότι είμαστε πλέον στο προσχέδιο και στο τελικό στάδιο ενός αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος έχει κλείσει ένα μεγάλο κύκλο διαβούλευσης με 120 φορείς θεσμικούς σε όλη την Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά, στην Αθήνα και παντού, και έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο ενός νόμου αναπτυξιακού πολύ διαφορετικό από τον προηγούμενο, αλλά πολύ πιο συμβατού με τους στόχους τους οποίους έχουμε για μια επικέντρωση στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, παραγωγικές και με συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα εντείνουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η προοπτική είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προχωράει με σταθερά βήματα έναν οδικό χάρτη που, αν μη τι άλλο, εγγυάται ασφάλεια και ταυτόχρονα επιστροφή στην ανάπτυξη με ισχυρούς δόσεις κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ.